Εκπροσωπώντας την Ελμέ Βιωτίας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν και διεκδικούμε τη λύση τους η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσω με αυτό που γνωρίζετε όλοι, ότι τα σχολεία είναι κλειστά από τον Νοέμβριο και τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Οι καθηγητές από την πρώτη ώρα είπαμε ότι η ζωντανή διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τηλεκπαίδευση. Ζητήσαμε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργούν τα σχολεία, να μην διωχτούν οι μαθητές από το φυσικό τους χώρο, τηρώντας παράλληλα τα πρωτόκολλα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους. Ζητήσαμε να ρεώσουν οι μαθητές στην τάξη, 15 μαθητές με πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών, να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία με πρόσληψη μόνιμων καθαριστριών, να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ, να συσταθεί σχολιατρική υπηρεσία για την παρακολούθηση των κρουσμάτων. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε καμία κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Για όσο καιρό λειτουργήσαν τα σχολεία, 28 μαθητές στριμώχθηκαν μέσα στις ίδιες αίθουσες και στη Θήβα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, στα ίδια πάντα ακατάλληλα κτίρια. 2 καθαρίστριες προσπαθούν να καθαρίσουν 3 κτίρια στο συγκρότημα του Δευτέρου Λυκείου της Θήβας. Τεστ στα σχολεία έγιναν ελάχιστες φορές και εκεί όχι με κρατική ευθύνη. Αντί να πάρει αυτά τα μέτρα, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε τους μαθητές στα σπίτια τους να παρακολουθήσουν μαθήματα στην οθόνη ενός κινητού, αδιαφορώντας αν είχαν τα μέσα, ίντερνετ ή υπολογιστή, πετώντας έξω από την εκπαίδευση τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, των μεταναστών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Αυτή τη στιγμή συντελείται ένα μορφωτικό έγκλημα σε βάρος όλων των παιδιών. Τα κενά που δημιουργούνται από την έλλειψη της ζωντανής διδασκαλίας δεν αναπληρώνονται. Και την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας βάζει καινούργια εμπόδια, βάζοντας τράπεζα θεμάτων στη βάση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και άλλα για την εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια. Και αυτά που ανακοίνωσε σήμερα, ένα self-test και μια υπεύθυνη δήλωση, δεν προστατεύουν την υγεία κανενός. Απλά ξεφορτώνεται το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση την ευθύνη να προστατεύσει τους μαθητές. Και σε αυτό το βήμα που είμαι, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στο ότι η Θήβα και η εκπαιδευτική κοινότητα της Βιωτίας θρηνεί ήδη τη ζωή μιας 16χρονης μαθήτριας. Και αυτό δεν ξεπερνιέται εύκολα. Η πανδημία, βέβαια, βρήκε τα σχολεία ήδη με μεγάλα προβλήματα. Με κτίρια παλιά, με ελλειπή συντήρηση. Υπάρχουν ακόμα σχολεία που στεγάζονται σε κοντέινερ, όπως το ειδικό σχολείο στο Λουτουφί και στο ΕΠΑΛ του Σχηματαρίου, που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα σε κάθε συναντρίαση φορέα. Το μεγάλο αριθμό των αναπληρωτών καθηγητών. Από τους 800 περίπου καθηγητές που δουλεύουν στη Βιωτία, οι 340 είναι αναπληρωτές, που απολύονται κάθε Ιούνιο. Αλλά δεν προσλαμβάνονται όλοι κάθε Σεπτέμβριο. Κάποιοι μπορεί να προσληφθούν τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Βλέπετε, οι κυβερνήσεις, τους εκπαιδευτικούς, όπως και όλους τους εργαζόμενους, τους θέλουν ευέλικτους, χωρίς μόνιμη δουλειά. Έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης πάνω από 10 χρόνια. Όλα αυτά βρίσκονται σταθερά στα αιτήματά μας και προβάλλονται στους αγώνες μας, που η αλήθεια είναι δύσκολα, αλλά αναπτύσσονται. Συντριπτική απάντηση πήρε η κυβέρνηση από τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά της μέσω της αξιολόγησης να περάσει την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Να χωρίσει τα σχολεία σε καλά που δήθεν ικανοποιούν κάποιους δείκτες καλής λειτουργίας και σε σχολεία δεύτερης κατηγορίας. Να διαχωρίσει τους μαθητές σε άριστους, για τους οποίους θα ιδρύσει δήθεν πρότυπα σχολεία σε κάθε πόλη, και σε μαθητές που θα τους στρέψουν σε δεξιότητες και όχι στην ολόπλευρη μόρφωση που έχουν ανάγκη όλοι οι νέοι στη σύγχρονη εποχή. Με οδηγό την ανάγκη των μαθητών μας για σύγχρονη εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζόμενων για σταθερή και δουλειά με δικαιώματα, διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας και τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστώ για το βήμα.